κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αγρότες που αρνούνται να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Στην Αύπακτο τα τρακτέρ μπήκαν στην πόλη. Στην Καλαμάτα οι αγρότες πάρκαραν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία. Ενώ στα νησιά του Ιωνίου ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Απευθείας συνδέσεις με τα μπλόκα της περιφέρειας. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, τα νοσοκομεία την Πέμπτη, κλειστά και τα φαρμακεία. Απέναντι στο νέο ασφαλιστικό βρίσκονται και οι ένστολοι. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί ξεκινούν κινητοποιήσεις. Στο χώρο των κινητοποιήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες και δημοσιογράφοι. Γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας από κρούσματα γρίπης. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 48ωρο. Ο γιατρός Γρηγόρης Μαρκέτος μιλά για τα συμπτώματα του ιού, ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες και ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που παρακολουθείτε από το Ιόνιαν. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 66 μπλόκα της χώρας. Οι συμμετέχοντες επανέλαβαν ότι δεν προτίθενται να προσέλθουν σε καμία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το φορολογικό αλλά και το ασφαλιστικό. Οι δρόμοι θα αποκλείονται καθημερινά για 2 ή 3 ώρες σε όλες τις περιοχές, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη όλοι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για να μετακινηθούν όλοι όσοι λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις λόγω της πανελλαδικής απεργίας. Από Παρασκευή το κλείσιμο των δρόμων θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό των αγροτών. Να πάμε τώρα στα μπλόκα της περιφέρειας. Θα συνδεθούμε με Ναύπακτο, με Καλαμάτα αλλά και με Αίγιο. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο τον Γιαπραγά, τον συνάδελφο που αυτή τη στιγμή ζωντανά βρίσκεται στο Αίγιο και ακολουθούν βέβαια ο Βασίλης Δελιμάρης από την Αύπακτο και ο Γιάννης Συνάπης από την Καλαμάτα. Ο Νίκος είναι μαζί μας, ζωντανή σύνδεση με τα μπλόκα του Αιγείου τώρα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τον μπλόκο του Αιγείου εδώ στο ύψος των Βενζινάδικων στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Οι αγρότες δεν κάνουν πίσω, συνεχίζουν και αυτοί τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας τον δρόμο για 2 ώρες καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 9. Όμως η διάθεση που υπάρχει είναι να είναι ακόμα πιο αγωνιστική και ακόμα πιο δυναμική. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγείου, ο κύριος Θανάσης Χελάκης, ο οποίος νομίζω είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας πει Σπύρο περισσότερα πράγματα. Κύριε Χελάκη, καλησπέρα. Από ώρα σε ώρα θα ανοίξει ο δρόμος βέβαια εδώ στο Αίγιο. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα σε εσάς, στη μαχόμενη αγροθιά και στους συμμάχους της. Το μήνυμα που λάβαμε από τη σημερινή σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια είναι ότι κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Κλείνουμε λιμάνια, εφορίες, δημόσιες υπηρεσίες και για να έχουμε την καλύτερη επιτυχία αυτή τη στιγμή όσοι συνάδελφοι αγρότες μας ακούνε τους καλούμε αύριο το βράδυ 6 ώρα σε έκτακτη γενική συνέλευση του Αγροτικού μας Συλλόγου εδώ στο ύψος στα Βενζινάδικα στο Αίγιο. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί. Τα προβλήματα είναι πολλά. Η κυβέρνηση άρχισε να μου επιτραπεί την έκφραση, την προβοκάτσια ότι είμαστε φοροφυγάδες και ότι προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την κυβέρνηση λένε ότι θέλουν να έρθουν σε διάλογο μαζί σας. Σε διάλογο είπαμε θα σβήσει ό,τι έχει ετοιμάσει και θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Και να μην μας λέει κάθε τόσο να κάθεται με τις ώρες, να μας πείσει ότι παίρνουμε δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να μας περάσουν τη θηλιά στο λαιμό. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά μόνο να καθίσουμε στα χωράφια μας, να παράγουμε φτηνά αγροτικά προϊόντα και υγιεινά να φάει ο κόσμος, ο εργαζόμενος. Θα σκληρύνετε τη στάση σας, κύριε Χελάκη, τις επόμενες ημέρες. Η στάση μας, ναι, αύριο στη Γενική Συνέλευση εδώ του Αγροτικού Συλλόγου που θα κάνουμε, το πρώτο που θα συζητήσουμε είναι αυτό. Με κλείσιμο και της παλιάς εθνικής οδού. Κλείσιμο και της παλιάς και της εθνικής και ταυτόχρονα. Ναι, ναι, ναι. Άρα μιλάμε για πλήρη αποκλεισμό, ναι. Έτσι. Εδώ θα είναι 2 ώρες τώρα. Θα ανεβεί στις 4, ίσως και στις 5 με 6. Μάλιστα, νομίζω είναι χαρακτηριστικό της διάθεσης των αγροτών. Σπύρο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Χελάκη. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν κάνει κρύο στο Αίγιο αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το κλίμα? Είναι καλύτερα σε σχέση με την Κάτω Αχαγιά σε σχέση με χτες.
Έχει μαλακώσει λίγο καιρός. Έτσι δεν είναι, κύριε Χελάκη? Βλέπω δεν έχετε ανάψει και κάποια φωτιά. Έχουμε φωτιά, είναι πίσω στη καλύβα, ναι. Αλλά είμαστε μαθημένοι από τα γιάζι. Αγρότες είμαστε. Νίκο, όσον αφορά τώρα την κίνηση κάποιων οχημάτων, υπάρχει παρακαμπτήριος να μπορούμε να δίνουμε και πληροφορίες στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Βεβαίως, βγαίνουν από την κατεύθυνση της Πάτρας προς την Αθήνα. Τα οχήματα βγαίνουν από τον κόμβο των Σελιανητίκων, ακολουθούν την παλιά εθνική οδό μέσα από το Αίγιο και βγαίνουν πίσω από τον μπλόκο των αγροτών. Το αντίστροφο γίνεται βέβαια στο άλλο ρεύμα από την Αθήνα προς την Πάτρα. Να σου πω βέβαια, όπως μας είπαν και οι άνθρωποι της Ολυμπίας Οδού, με τους οποίους συνομιλήσαμε για να περάσουμε και εμείς και να φτάσουμε εδώ στον μπλόκο των αγροτών, ότι ήταν πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων. Μάλιστα, όταν υπήρχε και ιδιαίτερη κίνηση από νταλίκες και φορτηγά, σχηματίστηκε και ουρά στο σημείο και εκεί τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Νίκο, μία ακόμη ερώτηση στον κύριο Χελάκη. Είναι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή των συναδέλφων του? Είναι οι αγρότες όλοι εκεί? Όλοι οι αγρότες, είναι 5.000 αγρότες στην Αιγιάλια. Άλλοι δεν έχουν βενζίνα να κινήσουν τα μηχανήματα να έρθουν εδώ. Άλλοι ακόμα δεν έχουν πιστεί ότι με σκληρόν αγώνα θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που διώχνει το φτωχό και το μεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο από το χωράφι του. Υπάρχει μια δυσκολία που πιστεύουμε ότι με την καλή ενημέρωση θα έχουμε περισσότερη συμμετοχή και θα πιστεί και ο τελευταίος φτωχός αγροτοκτηνοτρόφος και θα συμμετέχει στον αγώνα που κάνουμε όχι μόνο για μας, για τα παιδιά μας, για τη χώρα ολόκληρη. Να σου πω, Σπύρο, ότι εδώ στον μπλόκο των αγροτών αυτή τη στιγμή βρίσκονται και επαγγελματοβιοτέχνες από την περιοχή της Αιγιάλιας, από το Αίγιο, προκειμένου να συμπαρασταθούν στον αγώνα των αγροτών. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Δηλαδή, ο κόσμος, οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τους αγρότες στα μπλόκα, τι τους λένε, πώς συμπεριφέρονται? Δεν είναι, εγώ έχω στα μπλόκα από το 1992. Άλλη συμπεριφορά των ανθρώπων τότε και άλλη σήμερα. Σπάνια να βρεις άνθρωπο να σε, τέλος πάντων, να μου επιτραπεί η έκφραση, να σε συκτηρίσει. Όλοι είναι σχεδόν μαζί μας το μεγαλύτερο ποσοστό. Κύριε Χελάκη, συντονισμός υπάρχει με τα υπόλοιπα μπλόκα, με τους υπόλοιπους αγρότες? Βεβαίως υπάρχει συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα και κυρίως με τον μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και τα τοπικά εδώ της Πελοποννήσου. Μάλιστα. Είστε αποφασισμένοι, αν χρειαστεί, να παραταθεί αυτή η κινητοποίηση και σε μεγαλύτερο διάστημα? Τούτη στιγμή που μιλάμε, ναι. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη να είστε εκεί με το συνεργείο του Ιόνιαν και με τον Παναγιώτη τον Ξενιτόπουλο αυτή την ώρα ζωντανά στο Αίγιο, προκειμένου να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Να προχωρήσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, και θα συνδεθούμε αμέσως με την Αύπαχτο αλλά και με την Καλαμάτα, να δούμε τι γίνεται και σε αυτές τις περιοχές. Συνδεόμαστε λοιπόν με την Καλαμάτα και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Συνάπη, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Και με την Αύπαχτο να καλησπερίσουμε και τον Βασίλη τον Δελιμάρη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Ιόνιαν. Γιάννη, είχαμε σήμερα κάθοδο τρακτέρ στις πλατείες, πάνω στις πλατείες. Ναι, ενισχύεται τον μπλόκο. Μιλάμε για το πιο σημαντικό μπλόκο που υπάρχει στην διασταύρωση του στροχώματος, στην είσοδο της Καλαμάτας. Στις προηγούμενες μέρες την Κυριακή ήταν τα τρακτέρ από την περιοχή της Μεσίνης και την ευρύτερη περιοχή για τα χωριά της περιοχής. Ήταν 35 με 40 τραχτέρ. Σήμερα ήρθαν και τα τραχτέρ από την περιοχή της Πηλίας, από του Χανδρινού, από τη Γλυφάδα, από τη Φινικούντα. Άλλα τόσα τραχτέρ και όλα μαζί κατέβηκαν με πορεία στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Πάρκαραν, ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πολλά τραχτέρ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Τους υποδέχτηκαν την προσωπία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, που βρίσκεται και αυτή σε κινητοποίηση. Οι δικηγόροι βρίσκονται σε κινητοποίηση, απέχουν τα καθήκοντά τους. Αποχή μέχρι και την 1η Φλεβάρη, αρχικά σε πρώτη φάση, τους υποδέχτηκαν, εξέφρασαν την παραστασή τους και μετά από μια ώρα παραμονή τα τραχτέρ κινήθηκαν και πάλι στη διασταύρωση του στροχώματος. Σήμερα και τις προηγούμενες δύο μέρες και την Κυριακή, αλλά χθες είχαμε συμβολικό αποκλεισμό του εθνικού δρόμου στο στρόχωμα για δύο ώρες. Σήμερα όμως τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα, γιατί για μια μισή ώρα
οι αγρότες έκλεισαν, γιατί ήταν πολλά τα τραχτέρ, όλους τους κάθετους δρόμους από το Σπρόχωμα μέχρι και τη Μεσίνη, και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Δηλαδή ουσιαστικά η Καλαμάτα ήταν αποκλεισμένη από τον υπόλοιπο νομό για μια μισή ώρα το μεσημέρι, και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Κάποιοι λίγοι που ήξεραν τους δρόμους βρήκαν δίωδο από ένα αγροτικό δρόμο ακριβώς δίπλα από το ποταμό Πάμισο. Για να πάμε λίγο στην Άφπαχτο, Βασίλη, το κλίμα πώς είναι στην αντίπερα όχθη, θα λέει κανείς, της Νότιας Θερεάς? Σήμερα είχαμε την πρώτη δυναμική παρουσία των αγροτών της Ναυπακτίας και της Φωκίδας. Της Ναυπακτίας, να θυμίσουμε, έχουμε και στην περιοχή του Γαλατά, από την άλλη πλευρά, στη γέφυρα του Ευήνου. Σήμερα έχουμε όμως την πρώτη κινητοποίηση αγροτών της Ναυπακτίας μαζί με της Φωκίδας στην άλλη πλευρά του Δήμου Ναυπακτίας. Με την πρώτη τους δυναμική παρουσία, όπως είπα και πιο πριν, με τα τραχτέρ να κάνουν πορεία στο κέντρο της Ναυπάκτου. Και σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, αύριο το πρωί στις 11 η ώρα θα ξεκινήσουν πάλι μια νέα πορεία από τον κόμβο της Ιταίας στην Άφπακτο προς τον κόμβο της Γέφυρας στο Αντίριο. Και όπως μας ανέφεραν οι άνθρωποι, οι αγρότες, σε δηλώσεις που έκαναν, θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν και οι συνάδελφοί τους πανελλαδικά, κλείνοντας τον κόμβο του Αντιρίου 12 με 2. Και κάτι που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι αύριο από τα ξημερώματα είναι σε ισχύ πανελλαδική απεργία των ναυτεργατών, οπότε όπως καταλαβαίνεις, Σπύρο, η Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο θα αποκοπεί εντελώς για 2 ώρες. Βεβαίως. Γιάννη, στη μεγάλη πόλη, στην Καλαμάτα, ο κόσμος, όλο αυτό το οποίο βλέπει, τα τρακτέρ πάνω στις πλατείες, το κλείσιμο των δρόμων, η καθημερινότητά του, πώς αντιδρά? Ο κόσμος συμπαραστέκεται, θα έλεγα, στους αγρότες. Το ασφαλιστικό πλήττει όχι μόνο τους αγρότες, πλήττει όλο τον κόσμο. Πλήττει και εμάς δημοσιογράφους που την Πέμπτη απεργούμε, πλήττει τους επαγγελματίες, ή τους δικηγόρους, τους μηχανικούς. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, ένας αναπρασμός, και ο κόσμος εκφράζει την συμπαραστασή τους στους αγρότες. Βλέπουμε κατανόηση στα προβλήματα και βλέπουμε ότι και το ασφαλιστικό μετά το φορολογικό χειροτερεύει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι κινήσεις σαν τη σημερινή, το γεγονός ότι ο κόσμος δεν είχε αποκλειστεί Καλαμάτα για μία μισή ώρα, το γεγονός αυτό όμως προκαλεί διαμαρτυρίες και προβληματισμό και αντιδράσεις από τον κόσμο που θέλει να πάει στη δουλειά του, που γυρίζει από τη δουλειά του και θέλει το μεσημέρι να ξεκουραστεί και ταλαιπωρείται, γιατί πραγματικά σήμερα αυτό που έγινε οδήγησε στην ταλαιπωρία του κόσμου. Αλλά είπαμε, ο κόσμος συμπαραχθεί στους αγρότες, όμως να μην. Δηλαδή ο αποκλεισμός να είναι πολύωρος, να είναι 5 ώρες, 6 ώρες, όπως λένε από αύριο, γιατί οι αγρότες εδώ της Μεσσηνίας βρίσκονται σε συνεννόηση και συντονισμό με το πανελλαδικό συντονιστικό της Νίκαιας. Και αποφασίστηκε αύριο 2 ώρες από αύριο, 2 ώρες αποκλεισμό, να γίνει 6 ώρες. Να γίνει 6 ώρες, αλλά να υπάρχουν όμως προσβάσεις, παρακαμπτήρες, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο κόσμος, να ταλαιπωρείται, να σταματάει η κυκλοφορία για 2, για 4, 6 ώρες σταδιακά στο υποδρόμο, να υπάρχουν προσβάσεις όμως. Γιάννη, αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην αίθουσα προφανώς σύνταξης της εφημερίδας Ελευθερία, η οποία αύριο, τι πρωτοσέλιδο έχει η Ελευθερία αύριο, Γιάννη? Πρωτοσέλιδο είναι η κινητοποίηση των αγροτών. Σίγουρα είναι η κινητοποίηση των αγροτών. Έχουμε και τίτλο? Όχι, δεν μπορώ να το πω. Είναι λίγο νωρίς ακόμη. Γιατί εγώ είμαι εδώ, γράφω ακόμα, να φανταστείτε ότι γράφω, τελειώνω τα τελευταία κομμάτια. Βασίλη, δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο από την Άφπακτο. Πρέπει να προσθέσουμε, αν έχεις χρόνο, Σπύρο, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, συγγνώμη, τον μπλόκο των αγροτών στη γέφυρα του Ευήνου από τις 6 μέχρι και λίγο μετά τις 9, όπως έχουμε ενημερωθεί. Επίσης, να επισημάνουμε, αύριο θα είναι κλειστή πάλι η γέφυρα του Ευήνου 12 με 2, όπως και ο κόμβος της γέφυρας στο Αντίριο, πάλι 12 με 2, όπως είπαμε πιο πριν. Και κάτι να προσθέσω είναι ότι, που αξίζει να αναφέρουμε, ότι οι αγρότες επιτρέπουν, ανοίγουν τα μπλόκα τους να περάσουν όσοι έχουν ανάγκη, και σίγουρα αυτό αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί και παιδάκια με λεωφορεία μαθητικά μπορούν να περάσουν, έχουν αφήσει να περάσουν αυτές τις μέρες. Πέραν των ασθενοφόρων και εκτάκτων αναγκών που υπάρχουν, αλλά και ανθρώπων που βιάζονται να εξυπηρετηθούν, έχουν ανοίξει τα μπλόκα και έχουν περάσει. Αυτό είναι στα υπέρ των αγροτών, και σε καμία περίπτωση σε όλες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι και εγώ στα μπλόκα δεν ακούσαμε ούτε ένα παραμικρό παράπονο από όλους τους πολίτες που πέρασαν ή και για λίγο ταλαιπωρήθηκαν από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, γιατί έχεις δρόμο ακόμη εσύ με την εφημερίδα. Καλό βράδυ την Καλαμάτα. Αυτά λοιπόν από Καλαμάτα, Ναύπακτο αλλά και Αίγιο, και τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε στο Αίγιο, προκειμένου να δούμε το κλίμα. Συμβαίνει τώρα δηλαδή.
όσον αφορά τον μπλόκο των αγροτών που είναι εκεί. Μας μετέφεραν το κλίμα λοιπόν το δίκτυο των συναδέλφων και συνεργατών του Ιόνιαν. Πάμε τώρα στην Κάτω Αχαγιά, όπου ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού στο ύψος των Φαναριών πραγματοποιείται για 3 ώρες κάθε απόγευμα, με τους αγρότες να απειλούν ότι αν η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, τότε θα προχωρήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό του δρόμου. Επεκτείνοντας αποκλεισμούς δρόμων από τη 1 ώρα στις 3, οι αγρότες Δυτικής Αχαΐας κληραίνουν τη στάση τους, δίνοντας έτσι την δική τους απάντηση στην κυβέρνηση αναφορικά με το ασφαλιστικό και το φορολογικό που τους αφορούν. Το μπλόκο που έχει στηθεί στην Κάτω Αχαΐα έχει ενδυναμωθεί με εκατοντάδες τρακτέρ και κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9 οι αγρότες κλείνουν την Εθνική Οδό στο ύψος των Φαναριών. Και από την κυβέρνηση δεν βλέπουμε ανταπόκριση. Έχουμε κάποια αιτήματα και δεν μας δίνουν καμία σημασία. Όλοι νομίζουν, πέρυσι η κυβέρνηση είχε έρθει εδώ και ήταν με το μέρος μας και ο υπουργός και όλοι τους, άλλα μας λέγανε πριν 5 μήνες και τα έχουν αναιρέσει τελείως φέτος. Θέλουμε να φορολογηθούμε όπως όλοι οι κλάδοι, αλλά να φορολογηθούμε δίκαια. Να φορολογηθούμε όπως φορολογούνται οι Ευρωπαίοι αγρότες, από το 6 οι Γερμανοί, στο 13 οι Ισπανοί. Όχι στο 26 και στο 28 που θέλει να μας πάει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η ταφόπλακα για τους αγρότες. Οι αγρότες, ανάβοντας φωτιές για να αντιμετωπίσουν το κρύο, δηλώνουν όχι μόνο ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα, αλλά και ότι αν δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση, τότε οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Θα παραμείνουμε όσο πρέπει. Εάν συνεχίσουν τα μέτρα που μου λένε ότι θα ψηφίσουν και θα με το μνημόνιο το τρίτο και αυτά, δεν πρόκειται να επιζήσει κανένας αγρότης. Θα παραδώσουμε όλοι τα χωράφια μας και την περιουσία μας, δεν ξέρω σε τι, σε πολυεθνικές και σε αυτά, για να μπορέσουμε να φύγουμε και να πάμε και εμείς μετανάστες σε κάπου αλλού. Θα παραμείνουμε εδώ, μην περιμένει η κυβέρνηση να κουραστούμε. Αυτή τη φορά δεν κάνουμε πίσω για τις οικογένειες μας, για τα παιδιά μας. Θα παραμείνουμε εδώ όσο χρειαστεί. Για τις νεότερες γενιές, γιατί παλεύουμε. Αν γίνει περάσει αυτό το νομοσχέδιο, είναι ταφόπλακα. Στέλνω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση που είπε ένα σωρό ψέματα ότι η αγροτιά θα γράψει και πάλι ιστορία. Θα μείνουμε εδώ μέχρι τελευταία ρανίδα στο αιματός μας. Τις ώρες που οι αγρότες κλείνουν το δρόμο, η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία των οχημάτων, οδηγώντας τα μέσω παρακαμπτηρίων πίσω από τον τόπο διαμαρτυρίας των αγροτών. Ήπιες ήταν σήμερα κινητοποίηση στα μπλόκα της Ηλίας, με συμβολικούς ολιγόρους αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου στα μπλόκα της Μαραθιάς και του Κουρτεσίου. Από αύριο οι αγρότες προχωρούν σε 2 ώρες αποκλεισμούς πρωί και απόγευμα. Τη γραμμή του Πανελληνίου Συντονιστικού Οργάνου ακολουθούν πιστά οι αγρότες της Ηλίας, που συνεχίζουν τον αγώνα κλιμακώνοντας τις κινητοποίησεις τους. Έτσι, μετά τη σημερινή ήπια ημέρα με συμβολικούς ολιγόρους αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου στα μπλόκα της Μαραθιάς και του Κουρτεσίου, αύριο προχωρούν σε 2 ώρες αποκλεισμούς το πρωί και το απόγευμα. Ως αργά το βράδυ δεν είχε αποφασιστεί η πλήρης μορφή της κινητοποίησης, όμως η εκτίμηση ήταν πως στον μπλόκο του Κουρτεσίου θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι και στον μπλόκο της Μαραθιάς από τις 5 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Νωρίτερα στις 11 το πρωί θα υπάρξει συγκέντρωση όλων των αγροτών στη Μαραθιά για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων στην Ηλία. Σήμερα το μεσημέρι, οι αγρότες στα μπλόκα της Μαραθιάς και του Κουρτεσίου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου για 1 ώρα και μόνο στο 1 ρεύμα κυκλοφορίας. Με τη βοήθεια της τροχέας, η κυκλοφορία των οχημάτων εξελίχθηκε ομαλά, με εκπεριτροπής ολιγόλεπτα περάσματα ανά ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερη καθυστέρηση για τους οδηγούς. Παράλληλα, οι αγρότες μοίρασαν φυλάδια με τα οποία ενημερώνουν για τον αγώνα που κάνουν ενάντια στην κυβέρνηση και τα σκληρά μέτρα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις συνελεύσεις συντονιστικών και ακολουθούμε το πρόγραμμα από αύριο και μετά. Σήμερα το μόνο που κάνουμε, λέμε παρόν, είμαστε εδώ χωρίς να αποκλείσουμε καμία κυκλοφορία. Έχετε κλείσει το 1 ρεύμα κυκλοφορία. Ναι, είναι ένα μέτρο για να δείξουμε ότι είμαστε παρόν και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Για σήμερα μόνο. Από το βράδυ και μετά θα αποφασίσουμε. Εγώ διαφωνώ για το μισό δρόμο που κλείσαμε σήμερα. Κανονικά έπρεπε να κλειστεί όλος όπως κλείνουν όλα τα μπλόκα της Ελλάδος. Βάσει του συντονιστικού που έχουμε από το πανελλαδικό. Η κυβέρνηση όμως πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα μέτρα τα τερατώδη που παίρνει για τους αγρότες είναι απαράδεκτα. Έπρεπε να ψάξει κάπου αλλού να βρει έσοδα. Διότι οι αγρότες, αν αφανίσει τον αγροτικό κόσμο, τότε αφανίζονται όλοι. Οι 300 επάνω τρίβουν αυτή τη στιγμή χωρίς γάλα. Η φωτιά άναψε και είναι υπεύθυνη
για όλα. Αύριο στον μπλόκο του Κουρτεσίου αναμένεται να βρεθούν σε συμπαράσταση των αγροτών που αγωνίζονται κατά του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού νομοσχεδίου, οι εμπορικοί σύλλογοι της περιοχής αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς σε μια ένδειξη συμπαράστασης της κοινωνίας προς τους αγρότες. Άλλωστε, από την πρώτη συνάντηση των αγροτών προδεκαημέρου στη Βάρδα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βάρδας, Ανδρέας Τσίρος, είχε δηλώσει πως εφόσον υπάρχει οργανωμένη κινητοποίηση των αγροτών, ο εμπορικός κόσμος θα βρεθεί στο πλευρό τους μαζί με όλη την κοινωνία. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, θα αντιμετωπίσουν και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αφού αναμένονται αύριο Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη κινητοποιήσεις και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, της ΠΙΝΙΟ. Η ΠΙΝΙΟ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι αδιάλαχτη και ανυποχώρητη στο ασφαλιστικό. Η απεργία στα πλοία ξεκινά αύριο το πρωί στις 6 και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής. Επίσης, τα 14 ναυτεργατικά σωματεία που την απαρτίζουν αποφάσισαν συμμετοχή στην απεργία της ΓΕΣΕΕ στις 4 Φεβρουαρίου με προοπτική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Θυμίζουμε λοιπόν σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν ότι αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο. Στη Ζάκυνθο, ενίος αγροτικός συνεταιρισμός του νησιού διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση των αγροτών για τι αναμένεται σε φορολογικό και ασφαλιστικό, ενώ συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού των Κινητοποιήσεων. Ενιαίο μέτωπο, οργανωμένη αντίδραση και δυναμική κινητοποίηση ετοιμάζει αυτό το διάστημα ο αγροτικός κόσμος της Ζακύνθου, ενώνοντας τη φωνή του με αυτές των αγροτών σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνονται τη στιγμή που ο ενιαίος αγροτικός συνεταιρισμός του νησιού διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση των αγροτών για το τι αναμένεται σε φορολογικό και ασφαλιστικό. Ενώ στην ίδια συνάντηση συστάθηκε και Επιτροπή Συντονισμού των Κινητοποιήσεων. Η πρώτη απόφαση της Επιτροπής ήταν η ενημέρωση όλων ανεξαιρέτωσων αγροτών σε κάθε χωριό του νησιού για τη συμμετοχή τους με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό του κεντρικού κόμβου της Λούμπας στο κέντρο της πόλης τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου. Δημιουργείται σήμερα στον αγροτικό κόσμο μια τέτοια κατάσταση που δυστυχώς υποχρεώνει τους ήδη υπάρχοντες αγρότες να σκεφτούν τι θα κάνουν, αλλά κυρίως υποχρεώνει τον νέο κόσμο, τα παιδιά, να μην σκεφτούν πουδενή να μείνουν στον τομέα. Αυτό που μάλιστα τονίστηκε ήταν η ανάγκη ίδρυσης αγροτικού συλλόγου με αποκλειστικά συνδικαλιστικές αρμοδιότητες. Ένας αγροτικός σύλλογος που είναι το συνδικαλιστικό όργανο, εκείνο που πρέπει να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις και τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θα διαμορφώσουμε και έναν αγροτικό σύλλογο που θα κύριο στόχο θα έχει την ενότητα όλου του αγροτικού κόσμου για να ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε και αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Στοχεύουμε να δοθεί αγωνιστική συγκεκριμένη απάντηση και της Ζακυνθινής Αγροτιάς για τον πλήθρος των προβλημάτων που την απασχολούν. Η κυβέρνηση από τη μεριά τους επέλεξε τη θυματοποίηση της αγροτιάς. Το αγροτικό μέτωπο στο νησί πάντως δείχνει ελαφρά διασπασμένο, αφού το πρωί της Τρίτης λιγοστοί αγρότες από σύλλογο που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ Αγροτών παρέταξε τα τρακτέρ τους στον κεντρικό κόμβο της Λούμπα στην πόλη της Ζακύνθου, χωρίς να αποκλείσει ωστόσο το δρόμο και θέλησε να διαφοροποιήσει τη στάση του έναντι των άλλων αγροτών του νησιού. Το αγροτικό κίνημα δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν δύο γραμμές. Είναι η γραμμή που θέλει να. Που είναι οι μεγαλοαγρότες που θέλουν να αυτό που λένε ότι πρέπει να αποκλειστικά αγρότες, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι μικρών αγροτών θα φύγουν, δεν θα παίρνουν επιδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, στη μαζική κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα συμμετέχουν αγρότες από κάθε παράταξη. Τα ζητήματα που τους απασχολούν δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό και το φορολογικό, αλλά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί που απειλεί με εξαφάνιση τη μικρή εινοποιία και αμπελοκαλλιέργεια του νησιού, αλλά και η εισαγωγή χίδιν ελαιολάδου από την Τινησία σε μια χρονιά που η ελληνική και η ζακυνθινή παραγωγή ήταν εξαιρετική σε ποσότητα και ποιότητα και οι αγρότες ανέμεναν καλές πωλήσεις. Για να δούμε τι έγινε σήμερα και στο Αργοστόλιο, που οι αγρότες επισκέφθηκαν τους αιρετούς του νησιού ενώ έκλεισαν συμβολικά και το κτίριο της εφορίας.
Μια μέρα μετά την απόβασή του στο εργοστόλι με τα αγροτικά του μηχανήματα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς πραγματοποίησαν σήμερα το προγραμματισμένο του συλλαλητήριο στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα από το Πανελλήνιο Συντονιστικό του Όργανο με έτοιμα την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Οι παραγωγοί επισκέφτηκαν πρώτα το γραφείο της βουλευτή του νομού Αφροδίτης Τεοπευτάτου, όπου δεν υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος και θυροκόλλησαν το ψήφισμά τους. Εν συνεχεία κινήθηκαν προς το Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου τους υποδέχτηκαν οι αντιδήμαρχοι Βαγγέλης Κεκάτος και Αλέξης Μοσχονάς, οι οποίοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, χαρακτηρίζοντας αστειότητες στο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν μάλιστα το συμβολικό κλείσιμο του Δήμου για να αποδείξουν έμπρακτα ότι στέκονται στο πλευρό τους, κάτι που έγινε δεκτό από τη Δημοτική Αρχή. Επόμενος σταθμός των αγροτών και των κτηνοτρόφων ήταν το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, όπου ο Διονύσης Παπαδάτος, μέλος του συντονιστικού του οργάνου, παρέδωσε το ψήφισμα στη γραμματεία του Αντιπεριφερειάρχη, καθότι ο Παναγής Δρακουλόγκωνας βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο της Αντιπεριφέρειας και ακολούθησε η ανάγνωση των θέσεών τους. Η κινητοποίηση κορυφώθηκε με τους χαιρετισμούς των φορέων που βρέθηκαν στο συλλαλητήριο για να σταθούν στο πλευρό των αγροτών. Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κινήθηκαν προς το κτίριο της εφορίας, προχωρώντας σε συμβολικό κλείσιμό της. Απέναντι στο νέο ασφαλιστικό βρίσκονται και οι ένστολοι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί. Ξεκινούν κινητοποιήσεις εξαιτίας της κατάργησης του ασφαλιστικού του ταμείου και στις 5 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα. Στις 5 Φεβρουαρίου αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, διαμαρτυρόμενοι για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η συνάντηση των συνδικαλιστών με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας απέβη άκαρπη, καθώς ο κ. Κατρούγκαλος ανακοίνωσε ότι θα συμπεριληφθούν τελικά στον ενιαίο φορέα ασφάλισης. Είναι γεγονός ότι μετά το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο κύριος Κατρούγκαλος στις ομοσπονδίες μας, δεν μένει άλλος δρόμος πέραν από αυτόν των κινητοποιήσεων, γιατί ο απαξιωτικός και ο τρόπος ο οποίος το παρουσίασε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ενστόλων, μας οδηγούν εκεί. Όπως προείπατε, ελήφθη η απόφαση από τις ομοσπονδίες μας. 5 Φεβρουαρίου και ώρα 4 το απόγευμα θα συγκεντρωθούμε στην οδό Σταδίου στο άγαλμα Κολοκοτρώνη και από εκεί και μετά θα καθορίσουμε την πορεία μας προς τα που θα μεταβούμε. Για μας, εάν ισχύσει αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Κατρούγκαλος, θα είναι η ταφόπλακα για τους ενστόλους όλων των βαθμίδων, τόσο για την αστυνομία, όσο για το λιμενικό, την πυροσβεστική, αλλά και για τις ένοπλες δυνάμεις. Η κατάργηση του ταμείου των ενστόλων προκαλεί κύματα αντιδράσεων στις τάξεις τους, καθώς πέρα από το ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος αυξάνονται, η σύνταξη και το εφάπαξ που θα πάρει δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί. Ένα χρόνο μετά την κυβέρνηση, στα γενέθλιά της, μας επιφύλασε πολύ ωραίο δώρο αυτό του ασφαλιστικού. Ένα δώρο το οποίο όλους μας έχει φέρει αυτή τη στιγμή σε εκρήγορση. Σας είπα, δεν αφορά μόνο εμάς. Βεβαίως, εμείς μιλάμε για τα του οίκου μας. Όλες οι τάξεις των εργαζομένων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Με όλα αυτά τα θέματα και με όλα αυτά τα ζητήματα, αν περάσουν όσον αφορά το ασφαλιστικό. Ένστολοι και από την Αχαΐα θα μεταβούν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο του κλάδου. Χωρίς ενημέρωση θα κυλήσει η Πέμπτη, καθώς οι δημοσιογράφοι απεργούν με αιχμή του δόρατος την κατάργηση του ασφαλιστικού του σταμείου. Βέβαια, η απεργιακή κινητοποίηση γίνεται και για το αγγελιώσιμο. Σε απεργιακούς ρυθμούς μπαίνουν και οι άνθρωποι της ενημέρωσης, καθώς την Πέμπτη δεν θα μεταδοθούν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει ενός συντακτών. Το νέο ασφαλιστικό που προτείνει το Υπουργείο Εργασίας προωθεί την κατάργηση και του ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ, του Ταμείου των Εργαζομένων στον Τύπο. Είναι βέβαιο ότι το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα πάσχει και ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση, ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο πρόσφορος, ο καταλληλότερος τρόπος. Απεργούμε γιατί θεωρούμε και ως δημοσιογράφοι ότι πλήρεται ιδιαίτερα ο κλάδος μας. Για μας, και αναφερόμενοι σε κάποια σημεία αυτού του σχεδίου, θεωρούμε ότι πλήρεται και ο ρόλος του δημοσιογράφου και της ανεξαρτησίας που πρέπει να έχει και βεβαίως τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, όχι μόνο των παλαιότερων, αλλά και των ανθρώπων που είναι νέοι στη δουλειά και προσδοκούν κάποια στιγμή να πάρουν σύνταξη. Οι δημοσιογράφοι απεργούν ζητώντας την διατήρηση του ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ ως ανεξάρτητου ενιαίου και αυτοτελούς ταμείου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τη διασφάλιση του αγγελιοσύμου, με επέκτασή του στα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως πόρου χρηματοδότησης των ταμείων μιας κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Διαφωνούμε πλήρως όλες οι ενώσεις συντακτών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία με την κατάργηση της ουσίας του ταμείου του δικού μας, των μέσων ενημέρωσης,
το οποίο θέλω να πω σε όλους ότι είναι από τα ελάχιστα που παραμένει ακόμη υγιές. Το αγγελιώσιμο παραμένει ένας πόρος, ασφαλιστικός πόρος, ο οποίος δεν πρέπει να καταργηθεί, γιατί συμβάλλει και στην υγεία του Ταμείου και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και ως παράδειγμα για το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος. Και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο δεν βάζουμε στη συζήτηση. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι το αγγελιώσιμο ουσιαστικά είναι μια αποζημίωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους όταν με αναγκαστικό νόμο η Χούντα το 67 πήρε έναν ιδιωτικό πόρο, το Λαχείο Συντακτών. Παλαιότεροι θα το θυμούνται. Εξαιτίας απεργίας δεν θα μεταδοθούν και τα δελτία ειδήσεων και ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές του Ιόνιαν την 5η 28 Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους υγειονομικοί επιστήμονες με κορύφωση τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία για ΣΕΑΔΕΔΗ την 5η 4 Φεβρουαρίου. Όπου γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, νοσοκομιακοί γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αποφάσισαν 24 ώρες απεργία, ζητώντας την απόσυρση του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό. Κλειστά στις 4 Φεβρουαρίου και τα φαρμακεία. Καθώς οι φαρμακοποιοί θα διαδηλώσουν μαζί με όλους τους επιστήμονες αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί σας. Δείτε σε λίγο. Γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας από κρούσματα γρίπης. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 48ωρο. Ο γιατρός Γρηγόρης Μαρκέτος μιλά για τα συμπτώματα του ιού, ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες και ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνουμε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε τώρα στην πολιτική. Η πρώτη μάχη μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε στις 7 σήμερα το απόγευμα και συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα στη Βουλή, όπου πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διάταξης συζήτηση για το ασφαλιστικό. Προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το ασφαλιστικό διεξάγεται στη Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Στόχος είναι οι πολιτικοί αρχηγοί να εξηγήσουν ποιο είναι το εναλλακτικό του σχέδιο για τη μεταρρύθμιση. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διαχρονικές ευθύνες για το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ασφαλιστικό, παρουσίασε στοιχεία για την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων και κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεισφέρουν σε ένα επικοδομητικό διάλογο με τις προτάσεις τους. Εσείς που δημιουργήσατε το πρόβλημα. Εσείς που λαιλατίσατε τα ταμεία στα χρόνια της ανάπτυξης. Εσείς που δημιουργήσατε τις μαύρες τρύπες τώρα στα χρόνια της κρίσης. Μήπως εκτός από το να δημαγωγείτε θα είχατε να καταθέσετε καμία πρόταση για το πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει σε δημόσιο διάλογο μια πρόταση. Μπορεί να μην σας αρέσει. Αλλά θέλουμε να σας προκαλέσουμε να προτείνετε, να καταθέσετε κάτι διαφορετικό. Ήρθαμε σε συμφωνία, επαναλαμβάνω, με τους εργοδοτικούς φορείς. Θα τη στηρίξετε αυτή τη συμφωνία ή θα συμπαραταχθείτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο όνομα μιας νεοφιλελεύθερης ψευδοτεχνοκρατικής ιδεοληψίας που οδηγεί τελικά σε νέες περικοπές συντάξεων. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό περιμένει να ακούσει σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Η μεγάλη αγωνία του ελληνικού λαού που παρακολουθεί είναι θα έχουμε νέες περικοπές συντάξεων κοντά στις 12 που έχουν γίνει μέχρι τώρα με δική σας ευθύνη. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση που δεν προβλέπει νέες περικοπές συντάξεων. Και ειλικρινά περιμένω σήμερα συγκεκριμένες, όχι αόριστες απαντήσεις. Ειδικά από εσάς που με πολύ μεγάλη ευκολία τις έχετε ψηφίσει αυτές τις 11 συνεχόμενες από το 10 ως το 14 περικοπές των συντάξεων που μείωσαν τις συντάξεις συνολικά κατά 35% μεσοσταθμικά.
Στην απόψινή συζήτηση στη Βουλή αναμένεται εκτός του ασφαλιστικού να συζητηθούν ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση, οι κανόνες λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά και η στάση που θα τηρήσει η αντιπολίτευση απέναντι στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος και τα περιθώρια ελιγμών κατά τη διάρκεια των δύσκολων διαπραγματεύσεων. Την ώρα που στη Βουλή ξεκίνησε η συζήτηση επί του ασφαλιστικού, συνδικάτα και εργαζόμενοι πραγματοποιούν συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Πριν λίγο στο Βήμα ανέβηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ο απολογισμός του έργου σας συνοψίζεται σε μία πρόταση. Είστε η πιο επιβλαβής κυβέρνηση στην ιστορία της μεταπολιτιστικής Ελλάδος. Οδηγήσατε τη χώρα στα όρια της εξόδου από την Ευρωζώνη. Υπογράψατε τρίτο μνημόνιο. Κλείσατε τις τράπεζες. Παρακαλώ ησυχία και να μην γράφονται στα πρακτικά οι παρεμβάσεις. Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε. Αυξήσατε την ανεργία, υπονομεύσατε το χείρος της χώρας στο εξωτερικό. Και σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία, τι επιλέξατε, κύριε Πρωθυπουργέ? Να διοργανώσετε μια κομματική φιέστα, την οποία μετατρέψατε σε ένα ρεσιτάλ προπαγάνδας, εμπάθειας και διχασμού. Αυτό δεν είναι πρόσκληση σε διάλογο, είναι πρόκληση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και τα πρόσθετα μέτρα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα έρθουμε και σε αυτό. Τα πρόσθετα μέτρα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό δημιουργήθηκαν από τη δικιά σας διαχειριστική ανικανότητα. Το 2016 οι πολίτες πληρώνουν το λογαριασμό της δικιάς σας ανικανότητας. Και τώρα είναι σαφές πια ότι δεν είστε μέρος του προβλήματος, ότι είστε μέρος του προβλήματος, δεν είστε μέρος της λύσης. Εξουδετερώσατε δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, όλες τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. Εξανεμίσατε θυσίες των πολιτών. Όχι μόνο δεν προχωρήσατε μπροστά, μας πήγατε τουλάχιστον 2 χρόνια πίσω. Και γι' αυτό και η κοινωνία σας γυρίζει την πλάτη. Και εισπράτετε ήδη την κατακραυγή και την απαξίωση από όλες τις παραγωγικές κοινωνικές ομάδες οι οποίες εξεγείρονται εναντίον σας, είτε φοράνε γραβάτα είτε δεν φοράνε. Διότι νιώθουν την κοροϊδία, νιώθουν τον εμπεγμό, βλέπουν την αδικία. Αναρωτηθήκατε γιατί οι αγρότες δεν θέλουν να συνομιλήσουν μαζί σας. Μήπως πρέπει να πάτε εσείς στα τρακτέρ να συνομιλήσετε μαζί τους, όπως πηγαίνατε τότε και τους τάζατε αυτά τα οποία λέγατε? Ίσως ο χώρος αυτός σας είναι πιο οικείος. Συνολικά 69 ασθενείς με γρήπη νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη τη χώρα, έχοντας εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές. Το τελευταίο 48ωρο, άλλοι 4 άνθρωποι προστέθηκαν στον κατάλογο με τα θανατηφόρα κρούσματα της γρήπης, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 18. Η ταχύτητα με την οποία κινείται το κύμα της γρήπης και η σφοδρότητα με την οποία πλήττει τους ασθενείς, και μάλιστα άτομα κάτω των 55 ετών, ανησυχεί πάρα πολύ τους ειδικούς. Ο γιατρός Γρηγόρης Μαρκέτος, επιμελητής Α στο Παιδί Πάτρας, είναι μαζί μας προκειμένου να μας δώσει τις σωστές διαστάσεις του θέματος ως επιστήμονας. Κύριε Μαρκέτο, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε. Έχουμε λοιπόν, νομίζω ότι είστε και εσείς ενημερωμένος, άλλωστε στην Πάτρα θα υπάρχουν και κρούσματα τα οποία παρακολουθεί γενικότερα η κοινότητα των γιατρών. Τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τους ήχους, δεν ξέρω αν μπορούμε. Πήρα τηλέφωνο, ναι. Τα περιστατικά είναι ατέλειωτα στα εξωτερικά ιατρία. Είναι ατελείωτα. Είχαμε εδώ στην περιφέρεια στην οποία ζούμε κάποιο κρούσμα. Δεν ακούω. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα, κύριε Μαρκέτο. Έχουμε κάποια προβλήματα με τις επιστροφές του ήχου. Δεν ξέρω αν οι τεχνικοί μας μπορούν να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες, αν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
Να αλλάξουμε θέμα. Να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Μαρκέτο. Στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της ίδρευσης στη λίμνη του Πηνιού βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος για να πραγματοποιήσει αυτοψία. Παράλληλα, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του τύπου για την πορεία του έργου αλλά και για την χρονική στιγμή που θα αρχίσει να τρέχει νερό από το διελιστήριο στις βρύσες της Αμαλιάδας. Στην κάλυψη των τελευταίων τεχνικών εκκρεμωτήτων προχωράει η ανάδοχος εταιρεία στο διελιστήριο ίδρυυσης δίπλα στη λίμνη Πηνιού, στο Δήμο Ήλιδας. Σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος για να πραγματοποιήσει αυτοψία και να ενημερώσει τους εκπροσώπους του τύπου για την πορεία του έργου, αλλά και για τη χρονική στιγμή που θα αρχίσει να τρέχει νερό από το διελιστήριο στις βρύσες της Αμαλιάδας. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται, η δοκιμαστική λειτουργία του αγωγού βρίσκεται σε εξέλιξη και στα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να είναι διαθέσιμο το νερό του δηληστηρίου προς τους καταναλωτές των περιοχών της Βόρειας Ηλίας που έχει επεκταθεί ο αγωγός. Το δηληστήριο φτάνει στην τελευταία φάση για την παραγωγή νερού να υδροδοτηθεί η Βόρεια Ηλία. Ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα που είχαμε πει και παλιότερα, όπως η διέλευση του αγωγού από τη γέφυρα, η ηλεκτροδότηση, να έρθουν η χαλαζιακή άμμος και ο ενεργός άνθρακας για να φτιαχτούν τα 4 φίλτρα που το υλικό αυτό ήρθε από Γαλλία και ό,τι άλλο χρειαζόταν, οι πίνακες, δεν θυμάμαι τι άλλες εκκρεμότητες, αλλά υπήρχαν αρκετές εκκρεμότητες, τεχνικά ζητήματα. Ο τεχνικός της εταιρείας είναι εδώ για το κομμάτι, το καθαρά διελιστήριο από αρχές Οκτωβρίου και αυτούς τους 4 μήνες δουλεύουν εντατικά για να παράξουν νερό. Η διαβεβαίωση που έχω και γι' αυτό είναι και η παρουσία μου σήμερα εδώ είναι ότι στις επόμενες 10 μέρες θα έχουν τελειώσει και με τις τελευταίες δοκιμές και θα έχουμε πλέον πιστοποιημένο νερό από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να το δώσουμε στις πόλεις, στον κόσμο, για να μπορέσει πλέον να λυθεί και αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα της Βόρειας Ηλίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο βόρειο τμήμα της Ηλίας και θα βάλει ένα τέλος στο πρόβλημα της υδροδότησης τριών δήμων της Ήλιδας, του Πηνιού και της Ανδραβίδας Κυλλήνης. Με την επέκταση του δικτύου θα έχουν καθαρό και άφθονο πόσιμο νερό όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν είναι λίγες οι φορές που το κράτος θέτει εμπόδια στους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στον τουριστικό τομέα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Επιτροπής για τον έλεγχο των υποανέγερση μονάδων στη Ζάκυνθο. Επιτροπή που ωστόσο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει. Ένα παράδοξο και όμως πραγματικό γεγονός προβληματίζει τους επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού κλάδου στη Ζάκυνθο, ιδιαίτερα όσους αποφασίζουν να επενδύσουν με ανέγερση νέων μονάδων. Πρόκειται για την απουσία Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, μιας επιτροπής που απαρτίζεται από ειδικευμένους μηχανικούς με υψηλά προσόντα, οι οποίοι εκδίδουν και τις σχετικές άδειες μετά από αρχιτεκτονικό έλεγχο σε κάθε υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα. Το αποτέλεσμα είναι η αναζήτηση επιτροπών εκτός Ζακύνθου σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Πάτρα ή ακόμα και η Αθήνα. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ελέγχει κατά κάποιο τρόπο την ποιότητα και τη μορφή των κτηρίων. Το πρόβλημα έγκυται στα προσόντα που ο νόμος υποχρεώνει να διαθέτουν τα μέλη της Επιτροπής. Προσόντα που συχνά στην περιφέρεια είναι δύσκολο να βρεθούν. Να έχουν συμπληρώσει κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ότι είναι ή 4 ή 6 χρόνια. Να έχουν δηλαδή τη σχετική εμπειρία. Ένα είναι αυτό. Το να έχουν κάποια διάκριση, κάποια δημοσίευση, είτε διάκριση σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, κάτι, είτε κάποια δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό για αρχιτεκτονικά ή πολεοδομικά θέματα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές? Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στη Ζάκυνθο η Επιτροπή δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχουν επιστήμονες που να έχουν δημοσιεύσει σχετικές μελέτες ή που όταν τις διαθέτουν, το νεαρό της ηλικίας τους δεν τους επιτρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Ο συνολικός αριθμός ενεργών αρχιτεκτώνων μηχανικών είναι κάτω από 15 άτομα. Ενώ για να υποκατασταθεί η δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, εισήχθη η προϋπόθεση να υπάρχει αποδεδειγμένη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Τελικά οι αιτήσεις από 6
μεταφερόμενους μηχανικούς στάλθηκαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα, όπου και αναμένεται η επιλογή των ατόμων βασικλήρωσης και η εκ νέου σύσταση της Επιτροπής. Η επιλογή αναμένεται μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Να πάμε να επιστρέψουμε τώρα στη σύνδεση την οποία είχαμε με τον γιατρό, τον κύριο Μαρκέτο, προκειμένου να συζητήσουμε τα ζητήματα με τα κρούσματα της γρίπης. Τα τεχνικά μας προβλήματα έχουν αποκατασταθεί. Γιατρέ, να σε καλησπέρισουμε και πάλι. Καλησπέρα κύριε Καμπιώτη. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε κρούσματα, υπάρχουν προβλήματα και ρωτούσα αν έχουμε και κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίσεις στην περιοχή μας και πολύ περισσότερο στην Πάτρα, όπου είναι μεγάλο κέντρο ιατρικής περίθαλψης. Σοβαρές επιπλοκές δεν έχουμε μέχρι τώρα. Όμως η γρίπη έχει μπει για τα καλά στην πόλη μας. Σήμερα τα εξωτερικά ιατρία στο Καραμανδάνιο, μιλάω σαν παιδίατρος, που πληροφορήθηκα, είναι γεμάτα αυτή την ώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Τα κρούσματα τώρα είναι μικρές ηλικίες ή μεγαλύτερες? Όχι, είναι πλέον όλες ηλικίες. Από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες, ο ιός της γρίπης χτυπάει τους πάντες. Γι' αυτό και λέμε, κύριε Καμπιώτη, δεν είναι όπως λέγαμε πριν, περίμενε 2-3 μέρες με πυρετό και μετά πήγαινε στο γιατρό. Πρέπει να εμφανιστεί πυρετός ή και διάφορα συμπτώματα τα οποία μπορεί να έχει ένας ασθενής, καταρροή, λαιμός, πρέπει να ανησυχεί? Βεβαίως. Κυρίως βήχας και πυρετός είναι τα πιο σοβαρά συμπτώματα, με τα οποία στο πρώτο 24ωρο πρέπει να επισκεφτεί γιατρό. Στο πρώτο 24ωρο κιόλας? Βεβαίως. Και βέβαια να μην κάνει του κεφαλιού του, γιατί συνηθίζεται αυτό στην Ελλάδα, πέφτουμε στις αντιβιώσεις που μας είχαν μείνει από κάποια άλλη φορά. Βεβαίως, αντιβίωση στα τυφλά, αυτά όπως πολύ σωστά λέτε, παίρνουν μια συνταγή που είχαν από παλιά και τη χρησιμοποιούν τώρα. Να ξέρουμε πάντως ότι με βήχα και πυρετό οφείλουμε όλοι να επισκεφτούμε γιατρό. Και ανάλογα με την ηλικία, ή παιδίατρο, ή παθολόγο, ή πνευμονολόγο. Εμφανίστηκε ξαφνικά, έχουν περισσότερα κρούσματα αυτή την χρονική περίοδο, γιατρέ? Ναι, είναι μια άσχημη εβδομάδα, κύριε Καμπιώτη, τώρα που έχει μπει, με πολλά τέτοια συμπτώματα που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά, καρδιολογικοί ασθενείς, ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, δεν πρέπει να το αφήνουν έτσι το πράγμα και γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε και μέτρα, όπως το πλύσιμο χεριών, όχι σε κλειστούς χώρους, μεγάλη προσοχή, μάσκα που πρέπει να φοράνε και αυτοί που έχουν γρίπη, αλλά και αυτοί που ανήκουν στις ομάδες που είπα πριν, δηλαδή ένας καρδιοπαθής ή ένας ανοσοκατασταλμένος ασθενής, ας είναι υγιής, πρέπει να φοράει τη μάσκα όταν είναι σε κλειστούς χώρους για να προστατεύσει τον εαυτό του. Μάλιστα. Στους χώρους των νοσοκομείων τώρα, κάτι το οποίο συζητείτε, υπάρχει εκεί μεγαλύτερος κίνδυνος μεταδοτικότητας? Σαφώς, γιατί είναι κλειστός χώρος, αλλά πώς να γίνει διαφορετικά? Αφού θα πάει ο ασθενής να εξεταστεί στα εξωτερικά ιατρία, όσο πιο γρήγορα έρθει η σειρά του, τόσο καλύτερα. Φανταστείτε όμως και τους εργαζόμενους μέσα στο νοσοκομείο, στο περιβάλλον στο οποίο ζουν αυτή την περίοδο, ή σε εμάς, στις μονάδες το παιδί, το πρώην ΙΚΑ που λέμε. Στην πρόληψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβάλλει και μια έτσι προσεγμένη διατροφή? Αυτό είναι σαφέστατο, να μην υποτιμήσουμε καθόλου και τις καλές σούπες με κρέας, όπως μοσχάρι κυρίως, όπως επίσης και τα φρούτα με προεξάρχουσα την πορτοκαλάδα. Βιταμίνη C. Ακριβώς, όπως το λέτε. Γιατρέ, όσον αφορά τώρα το γενικότερα, είδαμε ότι δεν έκανε πάρα πολλά κρύα. Δεν ξέρω ειλικρινά αν το κρύο ή αυτή η εναλλαγή ζέστης και κρύου βοηθά τους ιούς, αλλά οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή δεν έδειξε τα δόντια του ακόμη ο χειμώνας για τα καλά. Όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Έχουμε κρύο. Είναι η Πάτρα μια κρύα πόλη και σε εσάς που έχουμε ίδιο κλίμα. Σαφώς όμως δεν είναι βαθμοί ή μείον ή κάτω από το 10 κτλ. Έχουμε κρατηθεί σε καλό σημείο. Ρωτάω το εξής. Πότε ο ιός είναι πιο
εξαπλώνεται πιο γρήγορα, στη ζέστη ή στο κρύο ή στην εναλλαγή. Οι εναλλαγές και η πολλή υγρασία που έχει η περιοχή μας αποτελούν το καλύτερο υπόστρωμα για να χειροτερεύει, να έχουμε μάλλον έξαρση της γρίπης. Όσον αφορά τώρα τους εμβολιασμούς, την πληρότητα φαρμάκων κλπ, είναι όλα, υπάρχει απόθεμα, υπάρχει στόκ, μπορούν τα νοσοκομεία να ανταπεξέλθουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Και τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία δουλεύουν μια χαρά. Δηλαδή δεν θα κινδυνολογήσω καθόλου, το έχω δει. Κανείς πελάτης δεν μας έχει πει ότι δεν βρήκε αντιβίωση ή δεν βρήκε κάποια αντιϊκά φάρμακα. Προσέξτε όμως, τα αντιϊκά φάρμακα ειδικά που είναι για τους ενήλικες δεν είναι καραμέλες. Γι' αυτό και οι παθολόγοι και οι πνευμονολόγοι είναι φιδωλοί στη χορήγησή τους. Ακούω πάρα πολύ και στις ιατρικές εκπομπές του Ιόνιαν που οι γιατροί συστήνουν, σας έχω ακούσει και εσάς, όχι με την πρώτη, δηλαδή με το πρώτο δείγμα, να το πούμε έτσι, που μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον, να τρέχουμε σε αντιβιώσεις. Αυτό είναι σαφές, αλλά μπορεί να χρειάζονται εισπνεώμενα σε περίπτωση που μιλάμε για μια βροχίτιδα. Εκεί θα θέλει παρακολούθηση από τον γιατρό τακτική και αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως θα χρειαστούν και εργαστηριακές ή ακτινολογικές εξετάσεις. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που πάντα έχετε να συμμετέχετε στις εκπομπές μας και να ενημερώνουμε με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά τους τηλεθεατές. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Σημαντικές κυρίες και κύριοι παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια των χρηστών του ορεινού κυρίως δικτύου του νομού. Σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, εθνικό και επαρχιακό, που χρειάζεται συντήρηση για την προστασία των πολιτών και τη θωράκιση της οδικής ασφάλειας, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος υπέγραψε ένα ακόμα έργο με τίτλο Συντήρηση επαρχιακής οδούς Πάτρας Καλανδρίσης Καλαβρίτων για το 2015-2016. Ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσπαθούμε να εξεύρουμε χρήματα έτσι ώστε να είμαστε ωφέλιμοι και να βελτιώνουμε με έργα υποδομής την ποιότητα ζωής μας. Το έργο της συντήρησης από τη Χαλανδρίτσα, από το Κουρλαμπά για την ακρίβεια, έως τα Καλάβρητα, είναι ένα έργο 1,5 εκατομμύριο ευρώ προϋπολογισμό. Σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση με τον εργολάβο, έτσι ώστε άμεσα να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και σε κάποια σημεία διαπλάτυνσης της οδού, σε σημεία τα οποία χρειάζεται προκειμένου να είναι πιο ομαλή και λιγότερο επικίνδυνη η πρόσβαση. Το έργο αυτό μαζί με μια σειρά έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει και άλλων που αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις άμεσα θα ενισχύσει το περιφερειακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας, καθιστώντας πιο ασφαλή τη μετακίνηση των πολιτών εντός του νομού. Η προσπάθειά μας δεν είναι μόνο να αναφερόμαστε στα αστικά κέντρα καθαρά και μόνο, αλλά να πιάσουμε και την επαρχία του νομού. Και νομίζω σε μια τέτοια περίοδο που ζούμε, οικονομική, μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει κανείς όταν ξεκινούν τέτοια έργα. Από κοντά οι τεχνικές μας υπηρεσίες και εμείς οι ίδιοι θα παρακολουθούμε αυτό το έργο, την εξέλιξή του, έτσι ώστε να μην πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ. Να είναι ένα έργο πραγματικά που θα συνεισφέρει στην ομαλή μετακίνηση του συμπολίτη μας. Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις σε μήκος 52 χιλιόμετρων, όπως ασφαλτικές αποκαταστάσεις, κατασκευή τυχείων, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας και άλλων εργασιών που θα κάνουν πιο ασφαλή τη διέλευση των οδηγών. Λογιστές, φοροτεχνικοί και επιχειρηματίες στη Ζάκυνθο παρακολούθησαν ένα σημαντικό επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο που θα τους βοηθήσει στο δύσκολο έργο τους. Τους περιμένουν δύσκολα και αναζητούν σωστή επιμόρφωση για το έργο τους. Οι λογιστές φοροτεχνικοί της Ζακύνθου ανέλαβαν πρωτοβουλία και διοργάνωσαν επιμορφωτική διημερίδα συνολικής διάρκειας 12 ωρών που πραγματοποιείται μέσα στο Σαββατοκύριακο με θέμα τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και οι εξελίξεις στο φορολογικό τοπίο. Κεντρικός εισηγητής είναι ο ορκωτός λογιστής ελεγκτής και οικονομολόγος φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος. Είναι να γίνει μια επιμόρφωση σε σχέση με τα για πρώτη φορά εφαρμοζόμενα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Δηλαδή ανατρέπεται όλο το λογιστικό πεδίο που μέχρι σήμερα ξέραμε και πλέον εφαρμόζουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και με τις ιδιομορφίες και τις απαιτήσεις που έχουν θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ μελέτη. Σε αυτή τη διαδικασία κάναμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει μια επιμόρφωση στους συναδέλφους προκειμένου να έχουμε μια εμπέδωση το τι ακριβώς συμβαίνει και εν ώψη του κλεισίματος ισολογισμών των επιχειρήσεων. Βασικά επιμορφωτική για τα μέλη του Συλλόγου Λογιστών που αυτός ουσιαστικά κίνησε αυτή τη διαδικασία όπως και πέρυσι και είναι υποχρέωσή του για τα μέλη του βασικά
για να ενημερωθούν τα μέλη του από πολύ ουσιαστικούς ανθρώπους που είναι εισηγητές στην νομοθεσία, που είναι αυτοί που βοηθάνε ουσιαστικά το Υπουργείο, το Επιτελείο, το Οικονομικό, το Υπουργείο Οικονομικών, και έτσι είναι οι μόνοι που μπορούν ουσιαστικά και στη βάση τους να θέσουν θέματα και εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε τα ερωτήματα που τόσο κέρια είναι και στις μέρες μας, ειδικά για τους επιχειρηματίες, με αυτή τη σκληρή φορολογία. Το ενδιαφέρον από τους λογιστές και φοροτεχνικούς του νησιού ήταν μεγάλο και η συμμετοχή μαζική. Έτσι λοιπόν είναι μια λύση πολύ σημαντική για μας να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα, που είναι ουσιαστικά, όπως είπαμε, οι εισηγητές και που ξέρουν πολύ καλά τη λύση τους και τις εισηγήσεις τους. Και δύο μέρες τώρα θα βοηθήσουμε και τα μέλη μας και όλους τους επιχειρηματίες όσοι θελήσουν να έρθουν στο πνευματικό κέντρο να παρακολουθήσουν όλα τα θέματα που πραγματικά είναι πολύ ουσιαστικά για κάθε επιχειρηματία και για το λογιστή που σε λίγες μέρες ανοίγει το σύστημα και θα κάνουμε τις δηλώσεις για το 2015. Το σεμινάριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών των ομών Ζακύνθου, Αχαΐας και Ηλίας και ολοκληρώνεται την Κυριακή με ομιλητή τον οικονομολόγο φοροτεχνικό Κωνσταντίνο Νηφορόπουλο, που αναλύει τα πάντα σχετικά με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Η διημερίδα πραγματοποιείται στο πνευματικό κέντρο του Δήμου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Βάνδαλοι έβγαλαν όλον το θυμό τους στο περίτεχνο συντριβάνι της πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην Πάτρα. Οι άγνωστοι έριξαν κάτω το γλυπτό του 19ου αιώνα που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα των γαλλικών εργοστασίων χιτοσίδηρου της εποχής εκείνης. Κάποιοι δεν σεβάστηκαν ούτε την ιστορία ούτε την αξία του συντριβανιού που κοσμεί την πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Πάτρα. Άγνωστοι αποφάσισαν να ξεσπάσουν στο συντριβάνι που αποτελεί ένα μνημείο για τον γαλλικό πολιτισμό, μιας και το κέρας Αμάνθειας, όπως είναι το όνομά του, είναι από τα γλυπτά γαλλικής κατασκευής του 19ου αιώνα, τα οποία φημίζονταν την εποχή εκείνη. Έκπληκτη όμως περαστική ήταν το γλυπτό να κοίταται στο έδαφος, βγαλμένο από την βάση του, με τα συνεργεία του Δήμου το πρωί να το επανατοποθετούν στη θέση του. Είχα ζητήσει με επιστολή από τον κύριο Πελετίδη, αλλά και από την εφορία μνημείων, να προστατευτεί και ένας απλός τρόπος προσωρινά να προστατευτεί εκτός του να βαφεί και επέμενα σε αυτό, ήταν να γεμίσει νερό το συντριβάνι. Πόσο απλό για να προστατεύσει ένα μνημείο, να μην δίνεις προσβασιμότητα, ένα απλό πραγματάκι δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν έγινε τίποτα. Και το δεν έγινε τίποτα πια έχει να κάνει με το πόσο θέλουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, απλά πραγματάκια τα οποία άλλες πόλεις τα έχουν. Έχουν ελληνικούς μύθους δεκάδες πόλεις και χώρες στον κόσμο και εμείς δεν προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ένα πανομοιότυπο έργο υπάρχει και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Ο μύθος λέει ότι η Αμάλθεια ήταν η τροφός του Δία στο Ιδαίο Αντρό, όπου τον είχε κρύψει η μητέρα του Ιρέα για να γλιτώσει από τον πατέρα του Κρόνο, ο οποίος έτρωγε τα παιδιά του. Όταν ο Δίας μεγάλωσε και διεκδίκησε την εξουσία από τον πατέρα του Κρόνο, αυτό δεν έγινε ανέμακτα. Έπρεπε να αντιμετωπίσει τους Τιτάνες που μαζί με τον Κρόνο κυβερνούσαν το σύμπαν. Σε αυτή τη μάχη ο Δίας χρειαζόταν μια κατάλληλη ασπίδα. Άτρωτη και φοβερή στην όψη. Αυτή την ασπίδα την κατασκεύασε ο ύφεστος με το δέρμα της Αμάλθειας που ήταν αδιαπέραστο από τα βέλη και πάνω της προσάρτησε το κεφάλι της Γοργόνας ή Μέδουσας που όποιος την αντίκριζε γινόταν πέτρα. Είναι φιλοτεχνημένα από περίφημους, παγκόσμια περίφημους γλύπτες οι οποίοι υπήρχαν στο Παρίσι εκείνη την εποχή. Είναι γαλλικό. Είναι από τα προστατευόμενα, θα έλεγε κανένας, του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο προσπαθεί παγκόσμια να τα συλλέξει. Και αν θυμάστε, πριν από 6 μήνες, είχα στείλει τα σχετικά στοιχεία στο αντίστοιχο Γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο ήδη το έχει συμπεριλάβει και σαν μύθο, αλλά και σαν κατασκευή στα παγκόσμια μνημεία του γαλλικού χιτοσίδηρου της εποχής, που είχε κοιμήσει όλο τον κόσμο με ελληνικούς μύθους. Το συντριβάνι αυτό αποτελεί στην ουσία μέρος παραγγελίας της Πάτρας από τα εργοστάσια χιτοσιδήρου της Γαλλίας, όπου έγιναν και συνθέσεις των συντριβανιών στην πλατεία Γεωργίου. Ενημερωτική εκδήλωση για την αύξηση της δεξαμενής των εθελοντών δοτών μυελού των οστών θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη εθελοντές πυροσβέστες, διασώστες, στα Βραχνέικα στην Πάτρα. Στόχος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα.
Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποια ασθένεια του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών από συγγενή ή εθελοντή δότη είναι πλέον μια καθιερωμένη θεραπευτική μέθοδος και για ορισμένα νοσήματα του αίματος αποτελεί την μόνη θεραπεία. Δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών δεν διαθέτει κάποιο συγγενή δότη. Η μόνη ελπίδα είναι να αυξηθεί η δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Σε αυτή την πραγματικότητα, ευαισθητοποιούνται τα μέλη της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης διάσωσης των Βραχνέικων στην Πάτρα και σε συνεργασία με τους εθελοντές του κέντρου Χάρη στη Ζωή διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση. Περίπου κάθε 4 λεπτά ένας συνάνθρωπός μας διαγνώσκεται με καρκίνο του αίματος. Συνήθως λέμφωμα ή λευχαιμία. Η λευχαιμία είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στα μικρά παιδιά, δυστυχώς. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να σωθούν άμα κάνουν μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δηλαδή, εάν ένας συνάνθρωπός τους δωρήσει κάποια κύτταρα από το αίμα του, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναγεννήσουν ένα νοσοποιητικό σύστημα και να θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι από τον καρκίνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει την 5η το απόγευμα στο Σταυροπούλιο Πνευματικό Κέντρο, εθελοντές του Χάρη σε Ζωή θα εγγράφουν ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες. Πλέον έχουμε καθιερώσει τη δειγματοληψία να την κάνουμε με μια μπατονέτα. Με μια μπατονέτα παίρνουμε λίγο σάλιο και στη συνέχεια στέλνουμε αυτή την μπατονέτα στο εργαστήριο για να διαπιστώσουμε το κομμάτι που θέλουμε εμείς να είναι συμβατό με τον ασθενή μας. Αυτό είναι που ονομάζουμε ιστικό τύπος. Σε συνέχεια θα το καταχωρήσουμε στην παγκόσμια δεξαμενή και έτσι μπορούμε πλέον να βλέπουμε άμα κάποιος δότης μας είναι συμβατός με κάποιον ασθενή οπουδήποτε στον κόσμο. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα βέβαια ότι στην παγκόσμια δεξαμενή εγγράφεται κάποιος ανώνυμα. Στην προσπάθεια συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι Βραχνέικων, Παραλίας, Μεντιλογλίου και Γειτνιαζόντων περιοχών. Να πάμε τώρα να ρίξουμε μια πολύ γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Παρουσιάστηκε και επίσημα ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος από τη διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ήρθε στους Αρκάδες μετά την καριέρα που έκανε στον Παναθηναϊκό, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για μένα και για την καριέρα μου. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που έχει δείξει σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη. Ο σύλλογος κινείται δυναμικά και για την απόκτηση του Κρίστιαν Τσάβες που έχει συμφωνήσει, ενώ είναι κοντά και στην απόκτηση του Χωσέ Αδόλφο Βαλέντσια από τη Ροζάριο Σεντράλ. Στη Football League και τη Ζάκυνθο από τον σύλλογο αποχώρησε ο Στάθης Καραμαλίκης. Ο έμπειρος επιθετικός ζήτησε να φύγει από την ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Α τοπικό της Ζακύνθου με τη φανέλα του Τσιλιβή. Από εκεί και πέρα, ο σύλλογος κινείται μεταγραφικά για να αποκτήσει ταλαντούχους παίκτες, ενώ αυτό που ενδιαφέρει τη διοίκηση είναι το θέμα της αδειοδότησης. Στην Παναχαϊκή η ομάδα έκλεισε τον 29χρονο Βασίλη Τσέβα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έπαιζε στον Πιερικό, που είχε 11 συμμετοχές και ένα γκολ, έχει περάσει και από την ΑΕΚ και τον Ηρακλή Ψαχνών στο παρελθόν. Στην Basket League και τον Απόλλωνα της Πάτρας πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των τμήματων της διοίκησης των τοπικών φορέων αλλά και μπασκετικών αξιωματούχων η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην εκδήλωση που έγινε στο γήπεδο της Περιβόλας, το παρόν έδωσε μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΣΑ και Γιώργος Χαλβατζάκης και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ Τάκης Τσαγκρόνης. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων από το κανάλι μας μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 12 τα μεσάνυχτα. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο, μια εξαιρετική σημερινή εκπομπή. Καθώς επίσης στις 11 η εκπομπή European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.